καθόλου υπερήφανη, αφού ουσιαστικά προσπαθεί να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό. Και ασφαλώς δεν έχει υπερηφάνεια όποιος συνεχίζει να ζητά ιδανικά όπως κάνουν εκείνοι. Υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια έχει όποιος βγάζει τη χώρα του από τον αναγκαστικό δανεισμό, όπως κάναμε εμείς. Αλλά δεν ήταν καν διαπραγμάτευση, αφού στα ίδια επιστρέφει και σε χειρότερα οδηγεί σε ένα νέο μνημόνιο την ώρα που βγαίναμε από το μνημόνιο. Μόνο που κόστισε πολύ αυτό στην ελληνική οικονομία. Και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα κοστίσει. Κόστισε σε μεγάλη αβεβαιότητα, κόστισε σε επενδύσεις που ματαιώνονται ή παγώνουν, σε επενδυτές που ερχόντουσαν στην Ελλάδα και τώρα φεύγουν, σε αιμορραγία καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, σε αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να πάρουν εγγυητικές επιστολές για εξαγωγές, σε υποχρέωσή τους δηλαδή να προπληρώνουν τους προμηθευτές τους στο εξωτερικό αν θέλουν να κάνουν εισαγωγές, κόστισε σε υποβάθμιση της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από όλους τους ξένους οίκους, κόστισε σε επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, μείωση των πλεονασμάτων. Κάποιοι λένε ότι ήδη θα επιστρέψουμε σε ελλείμματα. Και ήδη, ακούστε και αυτό, μεταφέρονται άμεσες πληρωμές που έπρεπε να δοθούν στην ελληνική κοινωνία στους επόμενους μήνες. Μεταφέρονται για αργότερα, όπως είναι το επίδομα θέρμανσης, οι καταβολές σε νοσοκομεία, οι καταβολές στον ΕΟΠΗ. Και φτάσαμε να δεσμεύει η κυβέρνηση ό,τι διαθέσιμα έχουν τα ταμεία, ακόμα και τα διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνέπειες που απειλούν τους πάντες, από τους γιατρούς μέχρι τους αγρότες. Αυτά στήχησε η περιβόητη, υπερήφανη δικιά τους διαπραγμάτευση. Και το λογαριασμό δεν θα το πληρώσει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πληρώσει δυστυχώς ο ελληνικός λαός. Πήγαιναν για λεφτά χωρίς μνημόνιο και γύρισαν με μνημόνιο χωρίς λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να δούμε την ανασφάλεια στην οποία έχουν περιέλθει, θα επισημάνω μόνο δύο κρούσματα. Πρώτον, δεν τολμούν να φέρουν στη Βουλή την επέκταση του μνημονίου, δηλαδή την απόφαση του Eurogroup. Μετά από τόση περήφανη διαπραγμάτευση, δεν τολμούν να τη φέρουν στη Βουλή. Γιατί? Όχι γιατί φοβούνται μήπως δεν περάσει. Εμείς άλλωστε το έχουμε πει δημόσια όταν το ψηφίζαμε. Και ας βγαίναμε εμείς από τα μνημόνια ενώ εκείνοι ξαναμπαίνουν. Φοβούνται να τα φέρουν στη Βουλή γιατί ξέρουν ότι πολλοί δικοί τους βουλευτές δεν θα το ψηφίσουν. Ήταν υπερήφανη διαπραγμάτευση κατά τα άλλα. Και βέβαια αν αυτό φοβούνται, τι θα γίνει σε πολύ λίγο καιρό όταν θα χρειαστεί να κλείσουν την αξιολόγηση και μετά να πάρουν μέτρα? Ήδη πνίγονται στα εύκολα, στα δύσκολα τι θα γίνει. Το άλλο κρούσμα αμηχανίας και πανικού είναι ότι νομοθετούν αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει εμείς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση, ακούστε, περιέχει όλα αυτά που ήδη υπάρχουν. Το κοινωνικό τιμολόγιο ήδη υπάρχει. Τα συσίτια στους απόρους ήδη γίνονται εδώ και χρόνια από τους δήμους και την εκκλησία. Οι 100 δόσεις ήδη υπάρχουν. Η προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει εδώ και χρόνια και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το ηλεκτρονικό κράτος ήδη υπάρχει. Έχει προχωρήσει πολύ. Ήταν δικιά μας δουλειά. Πρώτη φορά έρχεται κυβέρνηση που εξαγγέλει και ξανά νομοθετεί εκείνα τα οποία ήδη υπάρχουν. Και ακόμα χειρότερα. Νομοθετούν χωρίς να λένε τι θα δώσουν παραπάνω, σε ποιους, πώς και πόσο θα κοστίσει. Το πρόγραμμά τους προέβλεπε για τέτοιες ανάγκες 2 δισεκατομμύρια Θεσσαλονίκη. Τώρα δίνουν το 1 δέκατο, 200 εκατομμύρια. Εμείς πέρσι δώσαμε υπερδιπλάσιο κοινωνικό μέρισμα 500 εκατομμύρια. Και από φέτος είχαμε ξεκινήσει. Από φέτος πιλωτικά είχαμε ξεκινήσει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, που ήταν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θα το γενικεύαμε σε όλη τη χώρα με συνολικό ετήσιο κόστος 1 δισεκατομμύριο. Το ελάχιστο αυτό εγγυημένο εισόδημα το ξέχασα. Γι' αυτό και φίλες και φίλοι, πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Δεν ζούμε αυτή τη στιγμή κάτω από κανονικές συνθήκες. Η χώρα βρίσκεται ήδη σε αχαρτογράφητα νερά.
Ο προϋπολογισμός είναι στον αέρα. Η συμφωνία είναι στον αέρα. Η πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας είναι στον αέρα. Τα πλεονάσματα και η ανάκαμψη βρίσκονται στον αέρα. Χρειάζονται μέτρα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα πάρει και ενώ κανείς μας δεν ξέρει τι ξημερώνει. Ο μόνος παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας. Η μόνη εγγύηση ότι η Ελλάδα μπορεί να διατηρηθεί σε πορεία ευρωπαϊκή είναι η Νέα Δημοκρατία που έμεινε όρθια στις εκλογές.